κυβέρνηση Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη πήρε την εξουσία στις 9 Μαΐου του 1922, όταν έπεσε η κυβέρνηση Νικολάου Στράτου με την καταψήφισή της στη Βουλή. Η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη είχε ευρεία πλειοψηφία ως κυβέρνηση συνασπισμού από όλα τα αντιβελιζελικά κόμματα. 2,5 μήνες αργότερα από την ορκομοσία της, στις 28 Αυγούστου του 1922 και 2 εβδομάδες μετά την επίθεση και τις επιτυχίες των Τούρκων στη Μικρά Ασία, η κυβέρνηση παραιτήθηκε. Στη θέση της ανέλαβε η κυβέρνηση Νικολάου Τριανταφυλάκου. Σαν σήμερα πεθαίνει ο πολιτικός Γεώργιος Καφαντάρης. Γεννήθηκε το 1873 στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας. Το 1905 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής. Το 1915 διορίστηκε Υπουργός Εσωτερικών και το 1917 κατέθεσε στη Βουλή σαφή ομολογία υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Το 1919 έγινε Υπουργός Γεωργίας και τον Ιανουάριο του 1924 Υπουργός Δικαιοσύνης και αμέσως μετά Πρωθυπουργός για ένα μήνα. Στη συνέχεια ίδρυσε το Κόμμα των Προοδευτικών Φιλελευθέρων, το οποίο μετονομάζεται από το 1928 σε Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων. Στη δικτατορία του μεταξά εξορίστηκε μέχρι και το θάνατο του δικτάτορα. Μετά την απελευθέρωση έγινε αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Σοφούλη. Κατά τη διάρκεια τελετής έγιναν στο Καρπενήσι τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Γεωργίου Καφαντάρη, ενός από τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες που διαδραμάτισε επικοδομητικό ρόλο στην ιστορία της χώρας μας. Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Καραπιπέρης ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κ. Μαύρος, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κονίτσας, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου. Κατά τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Γεωργίου Καφαντάρη, ανεγνώστη μήνυμα και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τσάτσου. Αλλεπάλληλες εξελίξεις εσημειώθησαν κατά το τελευταίο δεκαήμερο της πολιτικής κρίσεως, η οποία συγκεντρώνει το ζωηρό ενδιαφέρον της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης. Στη Βουλή και κατά τη διάρκεια της συζητήσεως επί των προγραμματικών δηλώσεων της υπό των κύριων Τσιριμόκων κυβερνήσεως, ομίλησαν οι αρχηγοί των κομμάτων, μέλη της κυβερνήσεως και πολλοί βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός κ. Ηλίας Τσιριμόκος απίφθινε έκκλησιν προς όλας τας πλευράς, τονίσας ότι η ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής θα βοηθήσει την χώρα να εξέλθει από το πολιτικό αδιέξοδο. Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου παρέστη μόνον κατά την ψηφοφορία, καταψηφίσας την κυβέρνηση, την οποία αντιθέτως υπεστήριξαν δια της ψήφου των οι βουλευτές της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως. Εξάλλου, ο αρχηγός των προοδευτικών, κ. Μαρκεζίνης, παρέσκε αρνητικήν ψήφων, με αποτέλεσμα να λάβει η κυβέρνηση 135 ψήφους υπέρ και 159 κατά. Κατόπιν τούτου, λύεται συνεδρίασης και ο κ. Ηλίας Τσιριμόκος υποβάλλει την παρέτηση της κυβερνήσεως εις τον Βασιλέα Κωνσταντίνων, συνεχιζομένης ούτω της πολιτικής κρίσεως. Που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, εξετάστηκαν θέματα προγραμματισμού και οργανώσεως της ανωτάτης παιδείας και ελήφθησαν αποφάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωσή της. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε πίστοση ύψους 8 δισεκατομμυρίων 400 εκατομμυρίων για τις κτηριακές ανάγκες της ανωτάτης εκπαιδεύσεως, εγκρίθηκε η ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών στα Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Βόλο και η ανέγερση νοσοκομιακών μονάδων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ελήφθησαν επίσης μέτρα για την επίσπευση των διαδικασιών για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης και για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών των γεωπονικών σχολών Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ήταν ξημερώματα Κυριακής 28 Αυγούστου του 2011, όταν έφευγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Λεωνίδας Κύρκος. Μπήκε στην πολιτική το 1961 και εκλεγόταν συνεχώς με την ΕΔΑ μέχρι τη Χούντα. Στις 21 Απριλίου του 1967 συνελήφθη και παρέμεινε στη φυλακή για 5 χρόνια. Μετά τη μεταπολίτευση εξελέγη βουλευτής και αργότερα ευρωβουλευτής. Το 1985 ηγήθηκε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, όπου και κατέλαβε τη μοναδική έδρα που κέρδισε το κόμμα. Μαζί με τον Χαρίλο Φλωράκη ίδρυσαν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Από το 1989 μέχρι το 1993 διατέλεσε βουλευτής με το Συνασπισμό. Το 2000 προτάθηκε τιμητικά από το Κόμμα του Συνασπισμού για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όμως η Βουλή εξέλεξε τον ανθυποψήφιό του Κωστή Στεφανόπουλο.